από ό,τι διατηρώ εδώ και πολλά χρόνια, ο κύριος Χατζηχαρίς το ξέρει πολύ καλά αυτό, ιδιαίτερη επαφή με το Ινστιτούτο, όταν ήταν Ινστιτούτο και δεν έγινε τμήμα, ιδιαίτερους δεσμούς και σχέσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην πόλη σας ως πρόεδρος ενός μεγάλου οργανισμού, που είναι ο Εργό Δήμητρα. Θα κάνω μια προσπάθεια, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος για να μην σας κουράσω, για να σας πείσω ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό και η πιστοποίησή του θεωρώ ότι είναι ο θεμέλιος λίθος για μια ανταγωνιστική δεντροκομεία. Φοβούμαι, θα πω, έστω με υπερβολή, ότι είναι ο μόνος δρόμος, είναι μονόδρομος πια, για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική δεντροκομεία. Η επόμενη διαφάνεια, αν θέλετε, ναι. Και για ποιο λόγο το πολλαπλασιαστικό υλικό παίζει τόσο σημαντικό ρόλο? Πρώτον, όπως γνωρίζετε όλοι, τα δέντρα αναπαράγονται αγενώς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα τα παθογόνα περνούν στους απογόνους, δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο. Και το πιο σημαντικό από όλους, το φυτικό υλικό που θα πάρουμε, που θα χρησιμοποιήσουμε, είναι επένδυση για πολλά χρόνια. Δεν είναι ένα ετήσιο φυτό, τέλος πάντων, απέτυχε για 9 χρονιά, θα το αλλάξουμε την επόμενη. Θα το κρατήσουμε για πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας αυτού του τρόπου αναπαραγωγής, τη επόμενη, βλέπει κανείς ότι τα δεντρώδη, βλέπετε εδώ τα πυρηνόκαρπα, τα γιγαντόκαρπα και τα ισπεριδοειδή, υποφέρουν από ένα τεράστιο αριθμό υλικών παθογόνων. Για όσους δεν είναι γεωπόνιας, μην τρομάξουν, είναι πολλά, αλλά ευτυχώς για μας, ευτυχώς για την παραγωγή, ευτυχώς για τα δέντρα, ελάχιστα από αυτά προκαλούν ασθένειες. Πάμε στο επόμενο. Και για να σας πείσω λοιπόν για το πόσο διαδεδομένα είναι τα υλικά παθογόνα, που είναι και τα πλέον επικίνδυνα, θα σας πω για ποιο λόγο στη συνέχεια, από μια δουλειά που κάναμε πρόσφατα στην Μηλιά και στην Αχλαδιά, έτσι με μια επισκόπηση, βρήκαμε ότι η Μηλιά είναι 92% μολυσμένη από έναν ιό, το όνομα μην σας μπερδεύει, δεν έχει καμιά σημασία για σας. Και προσέξτε λίγο, και τα δύο αυτά παθογόνα δεν μεταδίδονται στο χωράφι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήρθαν με το πολλαπλασιαστικό υλικό από το φυτόριο. Άρα δηλαδή από την αρχή ξεκινήσαν έτσι και μείναν έτσι. Δεν είχαμε διάδοση των οπωρών. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν τα παθογόνα αυτά προκαλούν μια σειρά από σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή, που μπορεί να είναι ο οργανισμός, μειωμένη παραγωγή, ασυμφωνία εμβολίου υποκειμένου, που μερικές φορές οι δεντροκόμοι λένε ότι είναι βοτανική, εμείς λέμε ότι είναι εξαιτίας των παθογόνων, νέκρωση εμβολίων κτλ. Δεν έχει σημασία. Πάντως προκαλούν σοβαρά προβλήματα και σημαντικές απώλειες στην παραγωγή. Και προσέξτε, αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, επιπλέον απώλεια φυτικού κεφαλαίου. Κάτι που δεν το γνωρίζαμε και πολύ. Θα σας δείξω μετά. Πάμε. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ διάφορα συμπτώματα. Τα ονόματα μη σας μπερδεύουν, είναι κυρίως για φοιτητές, δεν είναι για μας, ούτε για εσάς. Πάμε παρακάτω. Συμπτώματα στους καρπούς. Υποβαθμίζεται ο καρπός. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Αν δεν ξέρουμε, μερικές φορές εμείς γεωπόνοι λέμε ότι μάλλον ιός είναι. Το ίδιο λένε και οι γιατροί δηλαδή. Όταν δεν ξέρουν κάτι, λένε μάλλον ιός είναι και ξεμπερδεύουμε. Πάμε παρακάτω. Βλέπετε εδώ συμπτώματα που μερικές φορές αποδίδονται σε τροφοπαινίες που δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Στη μηλιά, το περίφημο μοσαϊκό κτλ. Πάμε. Και η περίφημη ευλογιά βέβαια. Το μεγαλύτερο και το πιο σοβαρό παθογόνο παγκόσμια στα πυρηνόκαρπα. Συμπτώματα στα φύλλα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα παγκόσμια και στο δαμάσκηνο. Πάμε. Και τα τελευταία χρόνια μας επισκέφθηκε ένα πολύ ωραίο. Εμείς οι γεωπόνοι παλιοί δεν το ξέραμε. Τώρα λέγεται φυτόπλασμα, άλλαξε και όνομα, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Είναι ένα προκαριωτικό παθογόνο, το οποίο επίσης περνάει με το πολλαπλασιαστικό υλικό. Εδώ δεν θα σας πω που είναι, μάλλον λέει που είναι, είναι στο Χρυσούπολη, άρα με προδίδει φωτογραφία, το οποίο δυστυχώς 5 χρόνια μετά τη μόλυνση το φυτικό κεφάλαιο χάνεται. Τα δέντρα περνούν στην αθανασία.
καταλαβαίνει κανείς αυτό τι σημαίνει, θα τα πούμε μετά. Πρόωρη έκπτυξη των οφθαλμών το Δεκέμβρη, αυτό είναι ιδιαίτερα πραγματικά σοβαρό, τα δέντρα χάνονται και αυτά μετά από λίγα χρόνια, πάμε, το ίδιο και εδώ, να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο με φωτογραφίες, πάμε. Και το πρώτο ερώτημα που μπαίνει, και από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία για το πόσο σημαντικό είναι το πολλαπλασιαστικό υλικό, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και η απάντηση είναι όχι. Και η απάντηση γιατί είναι όχι. Γιατί οι ιοί, είναι εύκολο το καταλάβετε, είναι τόσο περίεργα ζώα, που δεν είναι ζώα, είναι παράδοξα, τα οποία επειδή είναι συνδεδεμένα με τα φυτικά κύτταρα τόσο στενά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ακόμη και στον άνθρωπο. Αν και ο άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός στην αντίδραση. Πάμε λοιπόν. Άρα, μονόδρομος στην αντιμετώπιση των υιολογικών ασθενειών είναι η χρησιμοποίηση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Τα άλλα δύο είναι συμπληρωματικά. Και το τελευταίο είναι τρομακτικό. Παγκόσμια πρακτική, γι' αυτό κατηγορούν εμάς οι υιολόγους ότι είμαστε καταστροφής οπορώνων, είναι η εκρίζωση. Όταν εμφανιστεί ένα παθογόνο, υπάρχει μια επαναστατική λύση θεραπείας που λέει επιζώνηση των οπορών. Επαναστατικό. Πάμε. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε σιγά σιγά, το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό αποτελεί βασική προϋπόθεση, μάλλον αποτελεί το εργαλείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με το πολλαπλασιαστικό υλικό. Έτσι λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, το ανέφερε ο κύριος Χαρίσης, αλλάξαμε υπουργούς, αλλάξαμε κυβερνήσεις, εμείς μέναμε εκεί, άλλος έμενε, άλλος έφευγε, και το 2008 λοιπόν, επιτέλους, μετά από μια μεγάλη περιπέτεια, έγινε ένα νομοθετικό πλαίσιο, που λέει τι το νομοθετικό πλαίσιο. Λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Πάμε. Ότι το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό, και για να το καταλάβετε, προηγουμένως μίλαγαμε πια νομικό και της είπα ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά στη γεωπονία, δεν είναι νομική. Υπάρχουν δύο όροι που χρησιμοποιείται στην πιστοποίηση. Ο ένας είναι ελεύθερο από ιούς, αυτός ο όρος είναι ανόητος εξορισμού. Και το ξέρουμε εμείς οι ιολόγοι, αλλά παρόλα αυτό το χρησιμοποιούμε ακόμη και τώρα. Που σημαίνει ότι το φυτικό μας υλικό είναι απαλλαγμένο από πάσα νόσων και μαλακία, που λέγανε οι αρχαίοι. Αυτό όμως δεν υπάρχει πια. Ο όρος είναι αναθασμένος. Το να σας πει κανείς ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι υγιές, είναι ψευδές εξορισμού. Θα σας εξηγήσω μετά. Άρα, ο δεύτερος όρος, δεν τον έχω μεταφράσει, αλλά θα το μεταφράσω τώρα, είναι αυτός που προβλέπεται για την νομοθεσία, που μας λέει το εξής. Το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό έχει δύο χαρακτηριστικά. Ένα είναι ότι η ποικιλία που αγοράζουμε είναι αυτή που μας λέει το φυτόριο. Και το δεύτερο, ότι είναι απαλλαγμένο από συγκεκριμένα παθογόνα. Ποια? Πάμε. Τα ονόματα ούτε και αυτά μας ενδιαφέρουν. Πάντως, τα παθογόνα από τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένο προβλέπονται από την νομοθεσία. Δεν είναι τι λέει ο Κατής επειδή είναι καθηγητής ή τι λέει ο Χαπίδης που είναι γεωπόνος στη Βέρεια κτλ. Είναι νομοθετημένα αυτά. Πάμε στο επόμενο. Το ίδιο και εδώ, είναι μια λίστα, δηλαδή μεγάλη λίστα από διάφορα παθογόνα. Ο νόμος έγινε 2008, 2018, 10 χρόνια, ελληνικά 10 χρόνια. Ο νόμος αυτός ουσιαστικά, για να είμαστε ειλικρινείς, λίγο ή πολύ, ουδέποτε εφαρμόστηκε όπως θα έπρεπε. Δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε στοχοποιώ κάποιον. Ποιες ήταν οι συνέπειες λοιπόν από αυτό, αμφισβητούμενης ποιότητας στο πολλαπλασιαστικό υλικό να διακινείται, όχι από όλους, αλλά και αυτό να συμβαίνει, και βεβαίως να έχουμε σοβαρές δυσκέρειες στις εκραγωγές, στις οποίες θα αναφερθώ αργότερα. Μόνο θέλω να μου πεις, επειδή γενικώς είμαι πλήρως, πόσο χρόνο έχω. Λοιπόν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και γιατί. Ξέρετε το παλιότερο τραγούδι που έλεγε ποιος να φταίει, ποιος να φταίει, που δεν πήγαμε μπροστά. Λοιπόν, πρώτον, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Προβασικό υλικό. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερο, αναζήτηση πιστοποιημένου υλικού, που είναι το θέμα μας,
Και βέβαια για να γίνουν αυτά εργαλεία για την αξιόπιστη ανίχνευση. Αν το ξεπεράσουμε και αυτό, πάμε λίγο παραπέρα. Εάν κάποιος είχε υλικό, δείτε στην αριστερή πλευρά, έχουμε ένα υλικό προβασικό, είναι υγιές σε εισαγωγικά, το αναπαράγουμε και όλα πάνε μια χαρά. Από ένα υγιές μητρικό υλικό παράγεις φυτά από γόνους που είναι ελεύθερο το παθογόνο. Πάμε δεξιά. Μολυσμένο το υλικό, το αναπαράγεις, τι θα πάρεις, μολυσμένο. Και βέβαια η λύση από εκεί και πέρα, όταν όλη η ποικιλία είναι μολυσμένη, πάμε στο ενδιάμεσο, εξυγίαση κτλ. Αλλά αυτά δεν είναι το παρόν. Πάμε. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει σήμερα στα ελληνικά φυτόρια. Θα σας μιλήσω πολύ ειλικρίνεια, γιατί είμαι και στην έξοδο και από την ακαδημαϊκή ζωή. Η πλειονότητα των φυτοριούχων προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν χαρίζομαι σε κανέναν, πιστεύω ότι αυτή είναι αλήθεια. Όμως δεν υπάρχουν μητρικές φυτείες προβασικού υλικού που αυτό δυσχεραίνει την όλη κατάσταση. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και μερικοί που επιμένουν ελληνικά. Είμαι κακός βέβαια σε αυτό. Και δείτε την επόμενη φωτογραφία, η οποία ευτυχώς δεν γράφει που είναι. Το απέφυγα επιμελώς. Είναι ένα πολύ ωραίο φυτόριο περικοκιάς δίπλα από έναν οπορώνα περικοκιάς. Αυτό δεν θα συνέβαινε σε καμιά πολιτισμένη χώρα. Λυπάμαι που το λέω. Λοιπόν, πάμε. Και να κλείσω προς αυτό με αυτό που λένε συνεπώς οι Αμερικάνοι. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι τα μετράνε όλα σε δολάρια. Ψηλά κτίρια, μεγάλα αυτοκίνητα, δολάρια. Λένε λοιπόν ότι για κάθε δολάριο που επενδύουμε στο εργασιαστικό υλικό θα πάρουμε 1000. Εμείς λέμε ότι για κάθε δολάριο που επενδύουμε στο εργασιαστικό υλικό θα πάρουμε μισό. Διότι δεν επενδύουμε σε αυτό. Πάμε. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, για να μην σας ταλαιπωρώ πολύ, η παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ήταν και παραμένει για μας, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, προτεραιότητα και για τη διεύρυνση των εξαγωγών. Αν θέλετε μετά το συζητάμε και αυτό. Το δεύτερο, πιστεύω ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, αλλά και τα ερευνητικά ιδρύματα, στα οποία τώρα, εδώ και λίγο καιρό είμαι πρόεδρος, νομίζω ότι έχουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και την επιστημοσύνη να το κάνουν. Το τρίτο, τα ελληνικά φυτόρια θα πρέπει πια όλα τα ελληνικά φυτόρια να στοχεύσουν, να έχουν ένα και μοναδικό στόχο που είναι η ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού. Το νομοθετικό πλαίσιο του ΙΠΑΤ θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό. Μπορεί να πει κάποιος ότι έχει αδυναμίες. Όλοι έχουμε αδυναμίες, παρόλα αυτά βολευόμαστε. Πιστεύω λοιπόν ότι η εφαρμογή αυτού του νομοθετικού πλησίου και αν θέλετε η βελτίωσή του στο μέλλον που μπορεί να γίνει, μπορεί όμως και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Πάμε. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, πάμε, ναι. Λοιπόν, και για να εφαρμοστεί θα πρέπει να γίνει εξυγέρεση των κυριωτέρων ποικιλιών. Αυτά είναι που θα σας πει η κυρία Δρογούδη, εγώ δεν παίρνω. Να δημιουργηθούν φυτείες προβασικού υλικού. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, γι' αυτό ξεκινήσαμε. Πάμε. Και θα σας πω πού βρισκόμαστε σήμερα, μια και είμαι πρόεδρος πια και μέχρι τώρα κατηγορούσα τους προηγούμενους πρόεδρους, τώρα τα ακούω εγώ. Σας διαβάζω τι λέει η Γεωργία και η Φιλοσοφία το 2018. Αλλαλούμε το πολλαπλασιαστικό υλικό δεντρών στην Ελλάδα. Παράδειγμα, το πώς παράγονται και διατίθενται τα δεντρίλια εσπεριδοειδών. Πρώτος στόχος λοιπόν, τα ξινά. Πάμε. Δεύτερος στόχος, αλλαλούμε το πολλαπλασιαστικό των δεντροδών, πώς η ανοργανωσιά και η αδιαφορία του κράτους μπλοκάρουν ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες για εξυγχρονισμό. Αυτά είναι τι γράφει το περιοδικό. Το τρίτο, επιβεβαιώνεται, πάλι αλλαλού, ωραίος όρος, επιβεβαιώνεται η έλλειψη ενδιαφέροντος και οργάνωσης από το κράτος. Αυτό είναι τα βέλη προς εμάς για τον εξυγχρονισμό του τομέα.
Πάμε στο επόμενο όμως, όπου λέει πολλαπλασιαστικό υλικό δέντρο και αμπέλου στην Ελλάδα. Αποφασισμένος, λέει ο Υπουργός κ. Κόκαλης, να αλλάξει την κατάσταση. Το κλίμα αλλάζει. Αυτά όλα γίνονται μέσα στο 18. Πάμε στο επόμενο. Σύντομα οι ενδιαφερόμενοι φυτοϊούχοι θα μπορούν να παράγουν και να διαθέτουν πιστοποιημένα δεντρίμια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη μία. Πάμε. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, θα σας πω το εξής. Εμείς, ως εγώ, ξεκινήσαμε από φέτος ένα μεγάλο πρόγραμμα εξυγίανσης σημαντικών ποικιλιών ελιάς. Κάναμε εισαγωγή από Κύπρο, μη σας φανεί περίεργο, πολλαπλασιαστικού υλικού εσπεριδοειδών και ήδη έχει εγκατασταθεί στο Ξυλόκαστρο. Και το τρίτο είναι το πρόγραμμα για το οποίο θα σας μιλήσει η κυρία Δρογούδη και το οποίο πάλι προσβλέπει στην δημιουργία μητρικών φυτιών βασικού προβασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Όλα αυτά τα προγράμματα που σας λέω έχουν ως στόχο να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη. Yeah. Πιστεύω δηλαδή, και για πρώτη φορά με βρίσκεται κάπως αισιόδοξο, γιατί είμαι εγώ ο πρόεδρος και θέλω να ευλογήσω και τα γένια μου, ότι κάτι πάει να γίνει. Νομίζω όμως ότι η ευθύνη ορωνών μας στην κατεύθυνση αυτή είναι πολύ μεγάλη. Και του Υπουργείου, από τη μεριά του οποίου μιλώ εγώ, αλλά και των ιδιωτών, φυτοϊούχων, αλλά αν θέλετε και των ίδιων των παραγωγών που αγοράζουν το πολλαπλασιαστικό υλικό. Προσπάθησα, επειδή πραγματικά ήθελα να τελειώσω σύντομα για να μην σας κουράσω, αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστως θα απαντήσω και σας ευχαριστώ πολύ.